Από εδώ συνεχίζω, παιδιά, το δεύτερο βίντεο. Καλημερίζω όλους τους σιδεράδες και τους βαγενάδες και ό,τι άλλο υπάρχει πάνω, παιδιά. Να είστε καλά, γεια στα χέρια σας, γιατί αυτό που κάνετε, τον κάθε ΑΕΚΤΖΙ, σε κάθε αποτυχία που έχει η ομάδα, τον ανασταίνει. Λοιπόν, βλέπουμε την υπτάμενη τώρα εδώ πέρα γωνία του καλουπιού. Οι παικταράδες εδώ πέρα με διάφορα σειρματάκια δένουν τις κολόνες, τόσο στο δυτικό τμήμα του τομέα, όσο και στο ανατολικό. Λοιπόν, προσγειώνεται αυτό εδώ το καλούπι, έτσι. Ήδη ξεκινάμε τα καλουπώματα από τα δυτικά. Βρισκόμαστε στην ταράτσα του κάτω διαζώματος και πάμε να φτιάξουμε το πάνω διάζωμα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 17 του Δεκέμβρη. Ξανά χρόνια πολλά σε κάθε Διονύση και σε όλο το πυροσβεστικό σώμα και στους πυροσβέστες αυτού. Γι' αυτό και με βλέπετε σήμερα, παιδιά, πρωινό. Είδαμε το δυτικό τμήμα. Πάμε να σας δείξω λίγο και το ανατολικό τμήμα του αυτού τομέα. Εδώ με τα παλικάρια να δένουν το κερκιδοφόρο ακριβώς στο κέντρο του τομέα. Δένουν δηλαδή τις κολόνες, αυτά τα πλέγματα, τα τεράστια που μπήκανε μέσα από τις αναμονές του κάτω διαζώματος, για να προχωρήσει ο τομέας προς τα πάνω. Να δείξω λίγο και εκεί μεριά, που είναι άλλο μαστόρι και δουλεύει πάνω. Έχω και το σύνθημα εδώ πέρα και δεν μπορώ να μην το πάρω, να πούμε. Με τα λεφτά και τα λεφτά. Όλοι φαγωθήκατε για τα λεφτά. Εδώ το παλικάρι. Ακριβώς βλέπουμε τι κάνει. Τομέας 3 επικός. Σιγά σιγά, παιδιά, κλείνει ο 3, δηλαδή το πέταλο της 1-2. Θα χρειαστώ μάλλον με τίποτα drone, γιατί τα drone υπάρχουν τα άλλα, παιδιά. Θα χρειαστώ σίγουρα ένα φακό 500. Με ένα 500 φακό πιστεύω ότι από τον νότο που αργεί να ξεκινήσει, έτσι, δηλαδή θα έχω 2-3 μήνες άπλετη, πώς θα το πω, άπλετο χώρο, έτσι ώστε να... Αυτά που βλέπω και αφού γκράζομαι εγώ εδώ, να μπορώ μέσα από την κάμερα να σας τα παρουσιάσω, καθώς βλέπουμε την ανάβαση ενός πλέγματος ακόμα. Είναι ο Κερανός, ο Μήμαρος, ο Παϊωάννου. Είναι τα ιστορικά ονόματα που αφήσανε εποχή στην ΑΕΚΑΡΑ. Καθώς βλέπουμε εδώ κόψιμο με κοπής μετάλλου ενός σιδέρου. Σβουράκι είναι, δεν πειράζει, κοπή μετάλλου έκανε. Εδώ το τσέρκι αυτό ο Μανδύας πάει να ντύσει κάτι. Φωτεινότητα δεν έχω πάρα πολύ, παιδιά. Να, πάει να ντύσει αυτό εδώ. Ας το απολαύσουμε, παιδιά. Πάει να ντύσει αυτό εδώ το κομμάτι. Ας το απολαύσουμε. Είναι οι σιδεράδες του κυρίου Κότσιρα. Να δούμε πώς θα πιάσει το τσέρκι για να ντύσει την κολόνα, έτσι. Καθώς ακούω εργασίες πάνω στον πυλώνα τον πρώτο, τον βόρειο ανατολικό, παιδιά, να ξέρετε, εγώ δεν μένω Νέα Φιλαδέλφια, μένω σε έναν όμορο δήμο και από το σπίτι μου, την ταράτσα, το γήπεδο φαίνεται. Θυμάμαι πιτσιρικάς όταν έπαιρναν γκολ στην ΑΕΚ, οι φωνές των αεξίδων στο σπίτι μου ακουγόντουσαν λες και ήταν δίπλα μου. Γι' αυτό και το πάθος μου, παιδιά, με την ΑΕΚ, γιατί
Δεν έχω μικρασιατικές ρίζες. Έτσι σας έχω πει ότι είμαι νησιώτης από την Ίω. Αλλά η εντοπιότητα που έχω με τον Δήμο της Φιλαδέλφειας που είμαι κοντά και με τις παροτρήσεις του πατέρα μου και φυσικά Θωμά Μαύρο και Λάκη Νικολάου λόγω συγγένειας, μπόλιασε η αεκοσύνη και η ΑΕΚ μέσα στην καρδιά μου και στην ψυχή μου και τώρα στα 50 μου πλέον με μαθαίνετε όλοι. Πώς ξεκίνησα από μικρό πιτσιρίκι ΑΕΚΖΙΣ και πώς κατέληξα πιο ΑΕΚΖΙΣ ακόμα, έτσι. Και ευχαριστώ πολύ κάποιον που μου δίνει το βήμα να μεταφέρω αυτά που βλέπω μέσα από την οθόνη και το βλέπετε όλοι και όλοι εσείς. Είναι ο Δημήτρης Μελισσανίδης που γι' αυτό και μόνο το λόγο τον εκδομονώ που κάνει το γήπεδο. Νομίζετε ότι θα περάσει κάποια ομάδα μικρή ή μεγάλη από εδώ μέσα να ονειρευτεί έστω ένα πόντο, όποια ομάδα και να είναι αυτή, όταν παίζουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, έχει ο καιρός γυρίσματα, θα γυρίσει και ο τροχός και ο φτωχός θα κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, καθώς μπαίνει το τζέρκι, θα κλείσω και το δεύτερο παρτάκι, πρωτοφωνάζοντας ζήτω η ΑΕΚ, έξω η αλητεία από την ΑΕΚ και γενικά την κοινωνία, γιατί εκτός ακούσατε παιδιά τι έγινε στο Sky, ή Μάρτο να πούμε, εργαζόμενοι δουλεύουν, με για 1.000 ευρώ πηγαίνουν και δουλεύουν. Έτσι, δεν είναι όλοι μεγάλο δημοσιογράφοι, είναι υπάλληλοι δημοσιογραφίσκοι που παίρνουν 6 και 7 κατοστάρικα. Τέλος πάντων, μην επεκταθώ εκεί πέρα γύρω. Λοιπόν, ενότητα, 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 έξω η αλητεία από την κοινωνία και όχι κανιβαλισμό στην ΑΕΚ. Ζήτω η ΑΕΚ, μάγκες μου, γιατί το άλλη εντελώς κατάσταση κάτι λέει για όλους μας. Ξεκινάω, φίλες και φίλοι, το επόμενο παρτάκι. Καθώς είμαστε σε αναμονή της κολόνας που θα μπει τώρα στο τομέα 3, θα δείξω τομέα 1, τα βαριά επίσημα, εργασίες καλουπομάτων στον αυτόν τομέα. Πάμε από το νότο, ξεκινάω του τομέα για να πάω προς το βορρά. Είμαστε στη διαδικασία να βάλουμε τα καλούπια στο στιθέο. Εδώ θα δούμε πώς θα κατεβαίνουμε και θα ανεβαίνουμε τις σκάλες. Εδώ, κανονικά και με τον νόμο. Πάμε, γεια σας παιδιά, καλημέρα. Όλα καλά φίλε. Πάμε να δείξω τομέα 7. Και τομέα εδώ 6 με τις κερκιδάρες. Εδώ η μπούκα του 6. Εδώ οι εργασίες των 5. Και θα πάω εδώ για να πάρω τα παλικάρια που είναι σε αυτό το επίπεδο, στο τομέα 3, που περιμένουμε να έρθει και να δέσει η μεγάλη κολόνα. Σε αναμονή αυτού πάω προς τα εκεί για να το πάρω εκ του σύνεκης. Φίλοι, εγγραφές και κουδουνάκι στο Black Horse της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο, στο Black Horse της ΑΕΚ.